τίτλοι τέλος για τα πολυιατρία μετά τη δημοσιοποίηση στην εφημερίδα της κυβέρνησης ότι ο ΕΠΗ μετατρέπεται σε αγοραστή υπηρεσιών. Ολιγομελείς επιτροπές από νωρίς το πρωί έκαναν καταγραφή όλων των υλικών στα πολυιατρία, κατέβασαν ρολά και παρέδωσαν κλειδιά. Τέλος. Οι γιατροί μέσα σε διάστημα λίγων ημερών πρέπει να αποφασίσουν εάν θα ενταχθούν στο νέο φορέα παιδί ή εάν θα μείνουν εκτός, διατηρώντας τα ιδιωτικά τους ιατρία. Εκδόθηκε το ΦΕΚ, το περιβόητο που περίμενε όλος ο κόσμος για να γίνει η παραλαβή. Δεν ξέρω για ποιους λόγους έγιναν τόσο δύσκολα τα πράγματα. Εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, παρατύπως βέβαια, γίνεται η παράδοση με χθεσινές ημερομηνίες προφανώς. Δεν ξέρω ποιανού ανικανότητα ήταν να εκδοθεί τόσο αργά το ΦΕΚ. Αυτό δεν μας προειδεάζει για τίποτα το καλό. Δύσκολες οι στιγμές για τους εργαζόμενους. Εναγκαλισμοί, δάκρυα στα μάτια και αποχαιρετισμοί. Δύσκολες οι ώρες και για τους πολίτες. Έσπευδαν από το πρωί στο πολυιατρείο της Πύλης Αξιού για το ραντεβού τους. Δεν έχει έρθει ακόμα. Ναι. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα θα βγει και αυτό κάποια στιγμή. Και η αγωνία των ασφαλισμένων, συμβεβλημένος γιατρός ή νοσοκομείο ή κέντρο υγείας είναι έκδηλη. Ότι κρατάει τσέπη μας. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε κι εμείς ακόμη. Τι σας είπαν εδώ στην Πύλη Αξιού? Κοιτάξτε, εγώ τώρα ήρθα να δω, αλλά βλέπω κλειστά. Είναι και φεύγω. Δεν είδα κανέναν, κυρία. Ο Άδωνης θα είναι καλά, μας ξεκούρασε, μας απάλλαξε να ερχόμαστε να περιμένουμε όξο από τις πόρτες για να πάρουμε φάρμακα. Καταλαβαίνετε, διάβασα και εδώ πέρα τις καταστάσεις, πήρα ένα-δυο τηλέφωνα, να δω τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ο κόσμος κυριολεκτικά έρχεται και βρίσκεται σε απόγνωση, γιατί δεν ούτε εμείς μπορούμε να τον κατευθύνουμε σωστά. Οι συμβεβλημένοι γιατροί που υπάρχουν, παρότι λένε ότι έχουν μεγάλο αριθμό επισκέψεων, δεν μπορούν ούτε ελεγκτικό έργο να κάνουν ούτε τίποτα άλλο. Η περιφερειακή διεύθυνση που υπάρχει του ΕΠΗ στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι και αυτοί έχουν πελαγώσει, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει ότι έχει καταργηθεί ο πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός. Επίσης ότι οι πίνακες με τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι ήδη θυροκολλημένοι στις εισόδους των πολυιατρίων. Το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας αναμένεται να λειτουργήσει από τις 18 Μαρτίου, καλύπτοντας το σύνολο των πολιτών, ανεξάρτητα εάν είναι ή όχι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΗ.